στον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξάνδρειας εδώ στην Πλατεία της Ελευθερίας, πρωινό 5ης 4ης Φεβρουαρίου. Ο κόσμος σιγά σιγά, ο εμπορικός κόσμος σιγά σιγά μαζεύεται εδώ μπροστά στον Εμπορικό Σύλλογο για να συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις οποίες σήμερα ζήτησε να υπάρξουν στην πόλη μας ο Εμπορικός Σύλλογος. Μαζί μας ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Αλεξάνδρειας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος θυμάται και παλαιότερες τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Τι θυμάσαι από τα παλιότερα χρόνια, αν υπήρξε μαζικότερη κινητοποίηση και τι βλέπεις σήμερα, θα έχει επιτυχία όλο αυτό? Δυστυχώς τα παλιότερα χρόνια ο κόσμος τα βλέπει όλα πιο χαλαρά τα πράγματα. Αρκετά ήταν αποξιωμένα τα συνδικαλιστικά όργανα σε όλους τους κλάδους. Σήμερα βλέπω καλύτερη και μαζικότερη κινητοποίηση. Πιστεύω θα έρθει και άλλος κόσμος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τώρα βλέπω πιο αποφασισμένο τον κόσμο στο να κάνει κάτι παραπάνω, να πάνε στα μπλόκα, να κάνει μια πορεία, να κάνει οτιδήποτε. Αυτό δείχνει για μένα ένα θετικό βήμα. Είναι τυχερή αυτή η διοίκηση, διότι τώρα και οι συνάδελφοι και έχουν έρθει και πολίτες, έχουν και έρθει και δημόσιοι υπάλληλοι και αγρότες. Και αγρότες. Για να στηρίξουν εδώ πέρα την κίνηση. Βλέπουμε ότι έρχεται και ο Δήμαρχος. Έτσι ακριβώς. Τους βλέπω πιο όρημα φρούτα, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Γιώργο, υπάρχει περίπτωση να πετύχει κάτι με τις κινητοποιήσεις αυτές? Δηλαδή, πανελλαδικά υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν και στην πόλη μας, έτσι μαζικά, ίσως για πρώτη φορά με τόση μεγάλη συμμετοχή και με τη συμμετοχή των αγροτών. Πιστεύεις ότι θα βγει κάτι? Εγώ πιστεύω ότι σήμερα είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για το ασφαλιστικό. Τώρα, το αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά αυτό το κομμάτι αυτή τη μέρα και να δούμε τι θα κάνουμε για περαιτέρω κινητοποιήσεις, γιατί η γνώμη μου, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Δηλαδή, κάθε μέρα η αγορά, η οικονομία της Ελλάδος πάει βαθύτερα. Τι θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω, είναι μια πρώτη καλή κίνηση να πούμε, να μαζευτούμε και να δούμε πώς θα το χειριστούμε και στο μέλλον όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.